Τι θα κάνουμε σήμερα? Αρνάρα θα κάνουμε. Μπουτάρα, αρνάκι, special. Παναγία μου. Θα γίνω super goofy. Για να δω. Άνοιξε το φέι να δούμε τι έχει γίνει. Να βγάλω τα γάντια μου. Ανοίγω εγώ τότε. Απαπαπαπαπα. Τι μυρωδιές είναι αυτές. Διακαίγομαι υπερβολικά. Μπουτάκι σήμερα. Είναι ο αγαπημένος σου ήρωας. Πιστεύω ότι ο Σούπερμαν είναι ο πιο δυνατός και ο καλύτερος. Ο Σούπερ Γκούφ είναι ο καλύτερος. Αρνάκι στο φούρνο, γεμιστό με τυράκι, που λιώνει στο στόμα, παιδιά. Λιώνει, εγγυημένη συνταγή, να την κάνετε. Κι εγώ θέλω λίγο. Μεγάλο το κόστος. Όλο μαζί είναι 15 με 20 ευρώ, είναι άλλο πόσο μεγάλο. Όλο μαζί 15-20 ευρώ. Ναι. Είναι αλόγως πόσο μεγάλο αρνάκι πάρετε, έτσι. Και τι έχεις βάλει μέσα? Τώρα αυτό που θα πάρεις είναι τυράκι, πάρε και, πάρε και λίγο κρέας. Αυτό είναι αρνάρα. Πω πω. Είναι αρνάκι που λιώνει στο στόμα. Για φέρε ρε, φέρε. Αρνάκι που λιώνει με τυριά μέσα. Από ό,τι έχω μυρωδικά. Έρθει από τις 5 η ώρα για να το κάνω. Για να είναι φρέσκο, για να μην πεις τίποτα. Αλήθεια. Έμα. Είναι πάρα πολύ νοστιμάκι. Ναι, είναι πάρα παιδιά, πολύ σήμερα σας το λέω, θα πάμε καλά. Είναι το ωραία. Καλύτερο αρνάκι που έχω φάει. By far. By far. 10. 10. Ευχαριστώ Γιώργο, ευχαριστώ. 10, 10 παιδιά, 10. Δεν έχει βάλει ποτέ ο Γιώργος 10. Παιδιά 10, δεν υπάρχει. Να δεν υπάρχει, έχει, κάντε το. Έχει πολλά μυστικά το αρνί, θα τα πούμε τώρα όλα. Πάμε να δούμε την κάρτα. Τώρα έχω τρελαθεί που με έβαλε 10 ο Γιώργος. Έλα. Το τζολιά τι τον έφερε. Και ο τσολιάς. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Θέλουμε ένα μπούτι αρνίσιο χωρίς κόκαλο. Όπα. Θέλουμε 3 κουταλιές μουστάρδα. Έχω βάλει λίγο μουστάρδα μέσα. 200 γραμμάρια τυρί πεκορίνο. Το πεκορίνο που έβαλα είναι ελληνικό, έτσι. Ή οτιδήποτε άλλη γραβιέρα μπορείτε να βάλετε. Πολύ πολύ αλμυρί. Νάξου, οτιδήποτε βρείτε έτσι από δυνατό τυρί ελληνικό να το βάλετε. 100 γραμμάρια βούτυρο. Μόνο ξύσμα από 2 λεμόνια. Και... κάτσε να βρω ένα τέτοιο να το βάλω. Πόπο θέλω μια μπουτάρα. Δημητρό, γιατί μια μπουτάρα. Πολύ, 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 πολύ δεδρολίβανο. Το μυστικό για ένα καλό αρνί είναι το δεδρολίβανο. Είναι αυτό που σκοτώνει την αρνίλα και δεν φαίνεται το αρνί. Αυτό θα σου λέγα. Δεν μυρίζει αρνίλα καθόλου. Αυτό, λίγο θυμαράκι, αυτές τις γλάστρες που έχουμε ρίξει, λίγο ρίγανη, αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο. Αυτά. Τίποτα δεν έχει. Είναι αυτά τα υλικά για να κάνετε το καλύτερο αρνί. Γιατί. Σήμερα ρε φέι, σήμερα κάνουμε. Σήμερα δεν πειράζει. Σήμερα κάνουμε. Πόσο κοστίζει μόνο το κομμάτι αυτό? Λοιπόν, αυτό είναι το πιο μεγάλο μπούτι που μπορείτε να πάρετε. Γιατί ουσιαστικά. Έλα να σου δείξω. Ουσιαστικά είναι το μπούτι ως εδώ. Και το υπόλοιπο όλο έρχεται και πιάνει από απλά για τα παϊδάκια. Γιατί θέλαμε να το κάνουμε πολύ πολύ μεγάλο. Γι' αυτό το λόγο. Αυτό το κομμάτι στήχησε γύρω στα 18 ευρώ. Μάλιστα. Έχει αρκετά. Ταΐζει όμως πολλά πρόσωπα. Ναι, εντάξει, αν είμαι εγώ μέσα, όχι. Τρώει πολλοί κόσμος. Λοιπόν, και τώρα να σας δείξω. Αυτό βέβαια που θα κάνω εγώ θα το κάνω χασάψεις κανονικά. Θέλω να βγάλετε όλα τα κόκαλα μέσα. Γιατί ουσιαστικά αυτό που κάνουμε στο φαγητό μας, κάτσε να πάρω ένα καθαρό μαχαίρι, είναι το εξής. Ότι δεν χρειάζεται να καθαρίσουμε τίποτα. Απλά κόβουμε και δεν έχει τίποτα μέσα. Είναι ολόκληρο γιατί κομμάτι. Τα κόκαλα. Το κόκαλο το έχω βγάλει. Αλήθεια, τώρα. Ναι, είναι καθαρό κρέας. Τρώς χωρίς κόκαλο. Παιδιά, όλα αυτά είναι καθαρό κρέας. Είναι καθαρό κρέας. Δεν χρειάζεται μέσα καθόλου να καθαρίσει τίποτα. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Αυτό που θα κάνω τώρα εγώ κανονικά θα το κάνω χασάπι σας. Λοιπόν, παίρνουμε και βγάζουμε το κόκαλο από το κέντρο. Το κόκαλο είναι πολύ εύκολο να βγει. Τι είναι ενοχλώ εγώ εδώ, στην άκρη. Όχι, όχι, μπορείς να φας το θες. Εγώ σηκώνω λίγο τα μανίκια. Εσύ τι δήθηκες? Μεξικάνος, έτσι μου είπανε. Λοιπόν, αυτό που κάνω εγώ θα το ζητήσω από το βασάπι. Θα πείτε θέλω ένα μπούτι ολόκληρο, ξεκοκαλισμένο, να μην έχει τίποτα. Εντάξει. Ναι. Είναι πολύ εύκολο. Το πεκορίνο είναι φανταστικό. Είναι ελληνικό πεκορίνο. Δεν είναι ιταλικό. Αφιλοχία νομίζω. Ναι, έχουν βγει πάρα πολύ ωραία ελληνικά τυριά. Αυτό τώρα εγώ δεν μπορώ να το κάνω, παραδείγματος. Σου είπα ότι θα το κάνω χασάπης, δεν έχει κανένα. Θα πω ένα μπούτι αρνί, ναι, και θα μου βγάλετε το κόκαλο. Αυτό θα πεις. Εγώ τώρα να σου πω τι κάνω στο μπούτι, το είχα δείξει και πέρυσι. Αυτό που κάνω είναι το εξής, το τελευταίο κουκαλάκι εδώ πέρα, αυτό που έχει, το αφήνω για δεκόρ. Γιατί φαίνεται πολύ όμορφα να έχει μόνο το κόκαλο στο τέλος.
Όσοι είναι φαγητά, δεν μπορούν να πληρώνουν στο χέρι. Είναι για μένα το μαρτύριό μου. Δηλαδή, εδώ έχει απίστευτα φαγητά. Εκεί βάζω τώρα μπριζόλες και έχει βγάλει κοκορέτσι και τα λοιπά. Πάω παντού και μου τρέχουν τα σάλια, δεν μπορώ να κάνω εκπομπή. Πήραν τηλέφωνο για τα τρία τραπέζια που θα πάρουν. Εδώ μιλάμε, θα καταστραφούμε σήμερα. Θα κάνουμε δώρο στον Παπαθαράλαμπο. Α, δεν έχω ακουστικό, τι περιμένω να απαντήσω. Ναι, πήραν, ναι, ωραία. Θα πούμε μετά και τα ονόματα. Λοιπόν, έχουμε ανοίξει το αρνί. Όπως σου είπα, άμα θέλετε να το κάνετε κι εσείς αυτό που έκανα κι εγώ. Έχεις τραβήξει φαρακές και έχεις αφήσει μόνο ένα κομμάτι. Το μόνο κόκαλο που έχω αφήσει είναι αυτό εδώ. Τώρα, αυτό που πρέπει να καταλάβετε είναι το εξής. Όταν ανοίγουμε το αρνί, το μπούτι, έχει πάρα πολύ λίπος μέσα. Υπάρχουν κάποια κομμάτια που είναι πάρα πολύ σκληρά, που αυτά πάντα τα βάζετε στο φαγητό, τα τρώτε κανονικά, δεν τα καταλαβαίνετε. Αλλά όσο δυνατόν μπορούμε να βγάλουμε περισσότερο από το. Από τα λιπαρά που έχει το αρνί, τα χοντρά, τα κομμάτια, να το κάνουμε για να γίνει. Εντάξει, να φάμε ένα γεύμα, να το ευχαριστηθούμε, αλλά να μην νιώθουμε τύψεις για μέρες, γιατί αυτά δεν είναι και πολύ καλά λιπαρά. Οπότε βγάζω πολύ λίγο αυτά τα εμφανίστα, τα κομμάτια λίπους που μπορώ να δω, τα βγάζω. Ωραία. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, και θα μου φέρεις ένα ξύλο κοπής να αρχίσουμε να ψιλοκόβουμε τα μυρωδικά. Γιατί ουσιαστικά έχουμε να ψιλοκόψουμε μυρωδικά. Θα παίρνω αυτά πίσω. Πού είναι το ψιλοκόπι? Λοιπόν, όση ώρα εγώ τώρα θα ψιλοκόβω τα μυρωδικά, εσύ θέλω να πάρεις 2-3 κουταλιές καλές μουστάρδα και να τις αλείψεις από τη μέσα μεριά στο αρνάκι μας. Ό,τι πεις, Άκη μου. Μάλιστα. Ό,τι πεις, αρνάκι μου. Λοιπόν. Ξανά ναι, Δημητρέλα κι εσύ, σήμερα σπάστε τη δίαιτα. Ναι, Άκη, ναι. Έλα ρε Δημητρέλα, δεν υπάρχει τώρα, θα είναι φανταστικό. Εγώ λέω να φύγω και να αφήσω τα αγόρια. Λοιπόν, άμα πεις εμένα εδώ, το φάω όλο μόνος μου. Γιώργο, Γιώργο, αυτό, λίγο, αυτό είναι το υλικό που καταστρέφει την βρωμιά από τη βρωμιά, τη μυρωδίλα. Ναι, ωραία. Πολύ δεδρολίβανο, θα πάτε στη Λαϊκή ή οπουδήποτε άλλο μπορείτε να αγοράσετε λίγο δεδρολίβανο. Αλλιώς, άμα δεν μπορείτε να βάλετε φρέσκο, θα βάλετε λίγο αποξηραμένο. Είναι αυτό που οποιοδήποτε. Και να συχαίνεστε τα αρνί, γιατί υπάρχει κόσμο που πραγματικά δεν έτσι το τρώει. Και εγώ κάπως έτσι ήμουν μικρός. Τελικά με το δεδρολίβανο μπορώ να το φάω και μου αρέσει και πάρα πολύ. Λοιπόν, θα πάρω μπόλικα μυρωδικά, θα πάρω λίγο θυμάρι. Θα σε βάλω ένα πιάτο. Καθαρό. Λοιπόν, μουστάρδα στο εσωτερικό μόνο. Ναι, ναι, ναι. Τι έκανες εδώ ρε κερατά. Κάτσε να πάρω λίγο καθαρό. Να δώσω. Και το μόνο μυρωδικό που έχουμε πει που είναι ακόμα καλύτερο αποξηραμένο από ό,τι φρέσκο είναι η ρίγανη. Η ρίγανη δεν έχει σημασία αν την πάρετε φρέσκα ή αποξηραμένη. Αποξηραμένη είναι μια χαρά και μερικές φορές είναι και πιο γευστική από τη φρέσκα. Οπότε έχω πάρει πολλά μυρωδικά και θα πάω να τα ψιλοκόψω. Έχω αλείψει. Είναι έτοιμο το άλλο. Το έχεις αλείψει? Ναι. Ωραία, θέλω να βάλεις σαλατοπίπερο. Μυρικάζεις, Δημήτρη. Βγάζω μόλι τώρα τα δεύτερα δόντια γι' αυτό. Αρνί, φαγιάς. Γιώργο, κι εγώ είμαστε. Όχι ρε φαιδί, και εγώ είμαστε, ρέμψε. Ηρέμησε, Φέη μου. Τι είναι? Πάω το αρνί. Τόσο πολύ. Φέη μου, πρέπει να είμαστε 3 χρόνια δίπλα στον Άγιο ότι και μετά που το βγάζεις από το φούρνο, εξακολουθεί να ψήνεται αυτό. Μπράβο, Γιώργο. Και ποτέ δεν κόβουμε το κρέας από το φούρνο. Εμείς να πούμε ότι ψιλοχοντροκόπηκες σήμερα λίγο, Τι? Ψιλοχοντροκόπηκες. Όχι, είναι από το κρέας. Αν νόμιζα ότι είναι αίμα. Κόβεται ο πρώτος Έλληνας Μάστερ, παιδιά, δεν κόβεται. Τα λέμε αυτά. Ενώ ο δεύτερος. Κόπηκε ήδη. Λοιπόν, βάζω... Τι εννοείς, ρε Δημήτρο? Έλα, φίλοι, έλα. Λοιπόν. Βάζουμε πιπεράκι. Πιπεράκι. Εντάξει. Κόπικες, καϊκές. Παιδιά, μάτι, Ρίχνουμε όλα μας τα μυρωδικά. Παιδιά, τι είναι αυτή, ήρθανε κάτι καλικάτσα εδώ. Ήταν να πάνε το αρνί. Μαστάνε ντου. Παίρνουμε. Αλατάκι. Αλλά τα και λίγο οικονομία, γιατί αυτό το τυρί μας είναι πολύ αλμυρό. Να σας πω, όσο εντάξει, περισσότερο αλμυρό είναι το τυρί σας, τόσο λιγότερο αλάτι θα βάλετε, εντάξει. Μάλιστα. Το τυρί θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να νοστιμίνει το αρνάκι μας. Θα πάρουμε και θα κόψουμε κομματάκια μέσα. Γιατί αυτό το τυρί λιώνει και ενώ είναι αλμυρό και μια ωραία γλυκά. Περνάω φανταστικά. Αλήθεια. Hey, και κοίταξε τι άλλο θα κάνουμε. Θα πάρουμε και λίγο βούτυρο. Ναι. Ένα κομματάκι τόσο. 100 βάλουμε... γραμμάρια έχεις πει. 100 γραμμάρια περίπου. Και θα βάλουμε και λίγο βούτυρο μέσα. Είναι απαραίτητο να το βάλουμε. Αυτό
το βούτυρο θα φύγει, θα πάει, θα φύγει από το αλουμινόχαρτο, δεν θα μείνει. Απλά δεν θα αφήσει να στεγνώσει γιατί θα ψήσουμε αρκετή ώρα το αρνί μας. Ωραία. Να ξέρεις, το αρνί το μπούτι το ψήνουμε ή 40 λεπτά στο φούρνο, mm-hmm. για να βγει μέτριο, να έχει λίγο κόκκινο μέσα, ή το ψήνουμε 2,5 ώρες. Ένα από τα δύο δεν έχει ενδιάμεσο, mm-hmm. γιατί μετά σκληραίνει. Μετά από 45 λεπτά σκληραίνει και ξαναμαλακώνει γύρω στις 2,5 ώρες. Το καλύτερο ποιο είναι? Εμένα μου αρέσει μέτριο το αρνί, εγώ το τρώω 40 λεπτά, αλλά κανείς δεν το τρώει μέτριο, οπότε ναι. Περίμενε τώρα για να το κλείξουμε. Λοιπόν, τα παίρνω όλα αυτά πίσω. Θέλω να μου βάλεις και το ξύσμα από τα δύο λεμόνια. Μέσα. Όσο το βάζει, να σας πω κάτι που δεν ξέρετε. Τι? Ο Νέσος είχε γενέθλια προχθές και δεν το λέει σε κανέναν. Αχ, βρες χρυσό.